Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των Περιπρές παίρνει τη σκυτάλη και θα την αφήσει μέχρι τις 3. Μέχρι εκείνη την ώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε, όπως κάθε Δευτέρα που είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας, όχι γιατί δεν μας αρέσει που ξεκινάει η εβδομάδα, αλλά γιατί πρέπει να βάλουμε σε μια σειρά λίγο όλα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Πάντα είναι γεμάτη η Δευτέρα και η εβδομάδα θα είναι γεμάτη, γιατί έχει και τα προημιτελικά του Champions League. Άρα και του Europa League. Και του Europa League. Και του Europa League. Γιατί το ξεχνάμε το Europa League, λες και είναι το. Εντάξει. Όταν γεμίσει με Τρίτη και Τετάρτη, είναι αλήθεια. Την Πέμπτη λες, άντε, να δω και ένα μάτς τώρα. Αν είχε Arsenal Napoli όμως τη Δευτέρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, τι μας έμεινε το Σαββατοκύριακο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έχετε στο μυαλό, ακούω τον Τάσο Ζέρβα. Από το γενικά μιλάμε, έτσι. Ναι, γενικά. Γενικά νομίζω ότι η σφαλιάρα της Bayern μου έμεινε που έδωσε στην Dortmund. Αυτό το εμφατικό 4-0 ημίχρονο, σαν της λέει ότι κατέβασε το κεφάλι, ήθελε να κατέβεις να πάρεις και πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι στο το κορυφαίο επίπεδο. Και εμένα αυτό μου έμεινε, Αντώνη, και Τάσο. Νομίζω δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Περίμενα ντέρμπι. Και όταν ξεκινάει και έτσι, Dortmund έχει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, το δοκάρι. Λες, εντάξει, θα δούμε ωραία πράγματα σήμερα και βλέπεις μετά ένα περίπατο γήινο. Και ένα δεύτερο είναι το για άλλη μια φορά ότι η μεγάλη Μίλαν δεν πήρε το πέναλτι που έπρεπε από τη Γιουβέντους και τι δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κιόλας. Ποιο πέναλτι. Άκουτα τώρα, ποιο πέναλτι. Ποιο πέναλτι. Εδώ. Καθαρό, άντες φέρει, καθαρό. Καλά. Άμα θέλεις, θα σου το πει και κινέζικα. Και σκέσαι πέναλτι. Γιατί δεν ξεκινάμε το πέναλτι και δεν ξεκινάς με το μεγάλο Μόιζε Κιν που θα τον συζητάμε για χρόνια. Γιατί δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Επειδή έκανε 3-4 κουλάκια τώρα, ηρέμησε. 5 σε 7 μάτς. Στα 19. Και ο Κλάους τόσο έκανε. Εμένα επειδή είναι φρέσκο, γιατί το είδα χθες το βράδυ μια φορά και το είδα καμιά 32 φορές σε λούπα το πρωί, το γκολ του Ντεολοφέου. Ναι. Ή Σαλίτης. Ντεολοφέου Σαλίτης, να το ξέρεις. Μεγάλος Σαλίτης. Προσπαθώ, δεν είναι η ομορφιά του, δεν είναι η δυσκολία του. Εκεί που κολλάω με τέτοια πράγματα και βγάζω το καπέλο σε ποδοσφαιριστές, είναι το ρε Τσόγλανε, πού το σκέφτηκες και πήγες και το έκανες, όταν ο κόσμος καίγεται. Καίγεται ο κόσμος, καίγεται. Πώς έλεγες αυτό? Καίγεται, ήταν 0-2 και το έκαναν 3-2. Yeah. Ήταν 0-2 στο 80. Και κάνεις αυτό. Σε μια φάση που ξέρεις ότι αν δεν σου πιάσει, θα ακούσεις. Θα λέμε πάλι γάρα μου τι. Τα μοίρια όσα. Ναι. Και έχεις το θάρρος και το θράσο, το σκέφτεσαι. Και το κάνεις. Και φεύγεις προς σέντρα. Οκ, okay, εντάξει, αυτό σκέφτηκα, αυτό έκανα. Ναι, δεν έγινε τίποτα. Προχωράμε. Ναι. Άλλη περίπτωση παίχτη, ο οποίος δεν έπιασε σε καμία ομάδα. Δηλαδή σε όλες δείχνει ότι δίνει κάτι, αλλά δεν έχει σταθεροποιηθεί. Το κάτι παραπάνω. Ο Ντεολοφέου. Ο Ντεολοφέου είναι ο κλασικός παίχτης που δεν έχει ακόμα. Το μόνο που μείνει να ξεκαθαρίσει για να πάει μπροστά και να συνεχίσει την καριέρα του είναι αν δέχεται να είναι παίκτης συνόλου ή αν θα προσπαθεί σε κάθε ομάδα που πηγαίνει να είναι ο ηγέτης της. Γιατί αυτό που κουβαλάει από την οτροπία της, αυτό έμαθε στις ακαδημίες που ήταν, αυτό ήταν το στοιχείο που ήταν ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον όπως η Μπαρτσελόνα. Δεν επιβίωσε και αυτό το κουβαλάει. Το ότι δεν έπιασε την Μπαρτσελόνα, ακόμα πιστεύω ότι ο Ντεολοφέου παίζει για να αποδείξει. Έχοντας μυαλό αυτό το πράγμα. Ότι μπορούσε να παίξει και εκεί. Δεν του είχε φύγει ότι ξέρεις τι, ήμουνα στην Ακαδημία στην Μπαρτσελόνα. Ήθελα πάρα πολύ. Το προσπάθησα. Δεν μου βγήκε. Δεν μου βγήκε γιατί μπορεί εγώ να μην ήμουν παίκτης του 9,70. Γιατί για να μείνει στην Μπαρτσελόνα του Λοφέου την εποχή που βγήκε, έπρεπε να ήταν το 9,70. Ούτε το 9,5. Ούτε το 9. Αν το αφήσει αυτό πίσω του, ότι δεν, Παλικανού, δεν έχει αποδείξει κάτι. Εντάξει, θέλει διαχείριση, είναι δύσκολη διαχείριση, ειδικά σε αυτούς τους παίχτες που δεν πιάνουν στα top club και πρέπει να δεχτούν ότι πρέπει να πάνε σε ένα δεύτερο club, όχι τόσο μεγάλο. Είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να το διαχειριστούν και μετά να έχουν διάρκεια στην απόδοσή τους, κάτι που δεν έχει αυτός. Κατά πρώτον, δεν είναι εύκολο να βγαίνεις και να ξεκινάς ουσιαστικά την καριέρα σου από ένα club όπως η Μπαρτσελόνα, όπως για παράδειγμα η 20χρονη, 22χρονη της Ρεάλ. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, λέμε για παράδειγμα ότι ο Ασένσιο δεν θέλει να φύγει από τη Ρεάλ. Ίδια
κοντινή περίπτωση, ναι. Αν και ο Ασένσιο έχει και πιο ενεργό ρόλο στη Ρεάλ. Και λες, το θέμα δεν είναι το που θα πάει ο Ασένσιο. Το θέμα είναι με τι μυαλό θα πάει. Ότι θα πάει για να δείχνει σε όλους, α, εγώ αξίζω να είμαι εκεί. Mm-hmm. Πάει, έφυγε, έγινε. Ήσουν σε μια Ρεάλ η οποία έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Συμμετείχε και αυτός, είχε, ναι. Το λιθαράκι του το έβαλε. Έχει χώρο. Γιατί να εγκλωβιστεί σε αυτό. Το θέμα είναι και το πού θα πάει μετά. Όπου και να πάει, θα πρέπει να έχει το μυαλό του ότι εκεί που πήγα, είμαι εκεί. Δεν είμαι εκεί, ναι. Για να δείχνω πάντα να φύγει η ταμπέλα ο Αρσένσιο της Ρεάλ, ο Ντεολοφέου της Μπαρτσελόνα. Αν πάει σε μια ομάδα στο ίδιο επίπεδο περίπου, δηλαδή σε μια Μπάγκερ, σε μια Ντόρτμουντ ακόμη, σε μια ομάδα που είναι εκεί στα top 10 club της Ευρώπης, νομίζω δεν θα το έχει αυτό. Θα ενταχθεί στο σύνολο. Αλλά αν πάει σε μια ομάδα κατωτέρω επίπεδου. Τώρα, να μην πω παραδείγματα, εν πάση περιπτώσει, και θα πρέπει να είναι εκεί ο νούμερο ένα γιατί ήρθε από τη Ρεάλ, γιατί έχει αυτά τα 2-3 χρόνια πριν που έχει έστω στη Ρεάλ. Εκεί νομίζω είναι το πρόβλημα, το πώς το διαχειριστεί, που θα είναι ο νούμερο ένα στην ομάδα. Να σου πω κάτι, το συζητάμε και είναι φαινόμενο αυτό. Είναι φαινόμενο που το αντιμετωπίζουν πολλοί ποδοσφαιριστές όπως ο Ντολοφέου. Ο Ντολοφέου είχε την ευκαιρία να μείνει στη Μίλαν. Στη Μίλαν θα έμενε. Δεν θα έμενε σε μια ομάδα η οποία είναι, δεν έχει ιστορία, δεν έχει φανέλα. Θα μπορούσε, είχε την ευκαιρία σε ένα τέτοιο κλαμπ. Να γίνει, αν θέλουμε να το πούμε, και ηγέτης και να σταθεροποιηθεί. Γιατί η Μίλαν φαίνεται ότι στα επόμενα χρόνια θα επανέλθει κάποια στιγμή στο. Και η Μίλαν έψαχνε επεγνωσμένα να βρει μια σαδέρα. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. θα αποθεώσει τον Πιόντικ, που τον έχει ούτε τρεις μήνες, ούτε 100 μέρες δεν έχει στη Μίλαν. Ναι, ψάχνουν έναν που να τους οδηγήσει. Ναι, ψάχνουν. Η Μίλαν έχει φτάσει στο μηδέν της. Γιατί για τη Μίλαν αυτό που ζει τα τελευταία τρία χρόνια, για τη Μίλαν που. Ξέρουμε όλοι και χωρίς να ξέρεις να διαβάσεις λίγο. Αυτό είναι το μηδέν της. Το να παλεύει derby, να παίξει Ευρώπη, να μην παίξει. Στο ντέρμπι του Σαββάτου αποτυπώθηκε ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Τώρα χωρίς να στεβόμαστε για τη Γιουβέντους. Η Μίλαν να είναι καλύτερη στο παιχνίδι, η Γιουβέντους να είναι σε μια πολύ κακή βραδιά, να μην παίζει καθόλου καλό ποδόσφαιρο και πάλι να βρίσκει τρόπο να πάρει το παιχνίδι ή αν θέλετε να βρίσκει τρόπο η Μίλαν να χάσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Που θα μπορούσε να το έχει κερδίσει κιόλας, όχι απλά να φύγει με τον βαθμό. Ναι, γιατί αν βάλουμε κάτω πόσα από τα αθλήματα έχει πάρει η ενδεκάδα της Γιουβέντους ο καθένας και πόσα έχει πάρει η ενδεκάδα της Μίλαν. Εκεί είναι η διαφορά. Αυτό είναι που κάνει διαφορά. Σαφώς και είναι η διαφορά. Έχουν τον τρόπο για να κερδίζουν. Βέβαια. Και άλλοι έχουν συνηθίσει να χάνουν στον αντίποδα, γιατί και τα δύο παίζουν ρόλο σε ένα παιχνίδι. Είναι οργανισμός. Έχουν μάθει, έχουν στην οτροπία τους, το πιστεύουν μέχρι το τέλος. Είναι η οτροπία τέτοια που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Και απ' την άλλη η συνήθεια της ήττας. Τα τελευταία χρόνια για την Μίλαν. Το καλό για τη Μίλαν είναι ότι πάλι δεν κέρδισε η Λάτσιο. Η Λάτσιο είναι σαν να τη κάνει δώρο η Μίλαν τέταρτη θέση και να λέει δεν θέλω, δεν χρειάζομαι. Ισοπαλία με τη Σασουόλο χθες. Και η Ίντερ γκέλα με την Αταλάντα. Εκεί όλοι προσπαθούν να βγάλουν τον άλλον στην Ευρώπη. Δεν εξηγείται αλλιώ το που γίνεται στην Ιταλία. Η τετράδα έχει γίνει δηλαδή πολύ δύσκολα. Και παίζει τώρα Μίλαν Λάτσιο. Θα είναι δύσκολο. Δηλαδή αν κερδίσει η Μίλαν, βγήκε και τέταρτη. Νομίζω η Ρώμα να μπορέσει να επανέλθει. Άλλο και εκεί που είχαν το Μόντσε για τεχνικό διευθυντή και τον διώξανε. Κάτι δεν του έκατσε εκεί. Δεν μπορεί. Δηλαδή, για να φεύγει τεχνικό διευθυντή στα μισά. Όχι, ούτε στα μισά. Ακριβώς. Ούτε στα μισά. Γενάρη έκανε. Εκεί νομίζω έφυγε. Όχι, πρέπει να έκανε Γενάρη, γιατί όταν λέω ούτε στα μισά. Δηλαδή έβγαλε μια μεταγραφική πλέον το καλοκαίρι, μία τον Ιανουάριο, όπως την έβγαλε Σκάρτ, γιατί δεν πολύ κουνήθηκε. Και δεν έκλεισε σεζόν. Νομίζω έφυγε μετά τον αποκλεισμό από την Πόρτο. Εντάξει, τέλος πάντων, έτσι τα αλλιώς είναι πράγματα τα οποία. Μπορεί να είχαν άλλα θέματα. Ναι. Μάλλον του φάγανε τον προπονητή και δεν ήθελαν να πάει κάποιος προπονητής που θα ήθελε εκείνος. Με το δικό μου το μυαλό που λάθει αυτό το σενάριο που μου είναι το πιο λογικό για να έγινε. Για να φύγει τεχνικός διευθυντής μετά από λίγες μέρες μετά τον προπονητή, σημαίνει ότι ο τεχνικός διευθυντής πρότεινε κάποια πράγματα, δεν τα άκουσε. Και πήρε το καπελάκι του και έφυγε. Είδατε πως τη δευτέρη συζήτηση φουντώνει. Έχουμε αλλάξει τέσσερις χώρες στον μπαμ. Για να μην βάλουμε τέτοια. Ακόμη δεν πιάσαμε την Ελλάδα. Για την Ολλανδία. Τι έγινε εκεί. Που γίνεται. Δεν έχω εικόνα να το δω εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αϊτχόβεν με Αγιάξ. Ναι. Πλέον νομίζω είναι μαζί. Γιατί η Αϊτχόβεν πήγε στη Φίτεσε και. Στο 90. Στο 89 πήρε τη σοφάριση 3-3. Ήταν 2-2. Τη έκανε 3-2 η Φίτεσε. Και έκανε 3-3. Αυτά τα Ολλανδικά τα δίλεπτα. Δηλαδή, με την ελληνική νοοτροπία στην Ολλανδία. Όλα στη μένα. Όχι, δεν είναι όλα στη μένα. Πρέπει να υπήρχαν ομάδες που είχαν άλλες και 9 προπονητές. Α, ναι, ναι, άλλο και αυτό. Αλλά θέλω να πω και με τον τρόπο που αλλάζουν αποτελέσματα. Τόσες αγωνιστικές που είναι το τέλος και δεν κερδίζεις. Το αφορφή.
Πάντως, να ζητήσουμε... Δεν ξέρω πώς είναι στα Ολλανδικά το λαϊκά δικαστήρια, δεν ξέρω. Να ζητήσουμε και ένα συγγνώμη. Γιατί περιμέναμε το χ εκείνο την Παρασκευή, τα λέγαμε στο Πανίνες Λάρισα. Περιμένα Μάσο της Ξάνθης. Δεν βγήκε τίποτα. Λοιπόν, εμείς είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Δεν πήρε αυτό το λόγο, αλλά είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Πάμε με το λογικό. Διορατικοί. Εμείς τα σενάρια τα κάναμε σύμφωνα με την αναδιάρθρωση. Οι ομάδες παίξανε σύμφωνα με τη μία αναδιάρθρωση. Κάτι ξέρουμε παραπάνω. Και σήμερα έγινε αναδιάρθρωση. Τελείωσε το θέμα. Πέφτουν τρεις, τώρα... δίνει παράσο ο τέταρτος από το τέλος, ανεβαίνει ο πρώτος από απ τη Football League που είναι ο Βόλος. Ανέβηκε ήδη και μαθηματικά. Ναι. Αν μου έλεγε κάποιος ότι από την πατρίδα μου μέσα σε 10 χρόνια δω τρεις διαφορετικές ομάδες στην Α Εθνική, θα του έλεγα αγόρι μου, ενέσιμα υπόσημα. Τα παίρνεις, πες μας να το καταλάβουμε. Πες και το viral που έκανες για τον μπλουζάκι. Για όσοι δεν το είδαν στα social media. Ποιο για τον Καμπεώνες. Ναι. Μα έβαλε μπλουζάκι Καμπεώνες ο Βόλος. Και πίστευα ότι θα βάλει Παύλες ο Μπέος. Έπρεπε. Με τον Μπέος, με τον Καμπεώνες. Το περίμενα, αλλά δεν το έκανε. Μεγάλη εντύπωση. Και ήταν σαν διελκυστίδα πήγε. Δηλαδή βγήκε άσωστο το ένα, το πρώτο, από τα παιχνίδια της ουράς εκεί του 12-16. Όφι. Και μετά... Το οποίο το μάτς ήταν, το περιμέναμε αιμακιάμος, ήταν αιμακιάμος. Απείλησε και ο Πας, είχε ευκαιρίες, πήγαινε λίγο πάνω κάτω και στο τέλος η μπάλα. Λάσπη, βροχή και όλα. Είναι ένα κλασικό μάτς παραμονής, νομίζω. Ακριβώς αυτό περίμενα εδώ θα το πεις. Αν θα το πεις, κλασικό μάτς παραμονής. Ναι, ήταν μάτς παραμονής. Ήταν μάτς παραμονής. Τώρα πας Γιάννα, Αστέρας Τρίπολης. Και αυτό έτσι θα είναι, νομίζω. Που... Ο Αστέρας, ο οποίος με το αποτέλεσμα που έκανε χθες είναι εντάξει. Με το 0-0 με το Λεβαδιακό. Εντάξει, καλώς κακώς με ένα χ τώρα δεν πιστεύω να κινδυνεύσει ο Αστέρας, αλλά είναι το μάτς το πολύ ενδιαφέρον το έχει. Η λογική λέει ότι το μαξιλαράκι είναι στους 32. 31 με 32. Και έχει 30. Ναι. Ο Αστέρας έχει 28. 28. Ξάνθη έχει 29. Ξάνθη έχει 29. Λάρης έχει 30 και έχει να παίξει με ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακό. Η Ξάνθη, η οποία δηλαδή. Δηλαδή είναι Λάρισα. Η Ξάνθη, ο Αστέρας, ο ΠΑΣ και ο Όφη. Πέντε ομάδες είναι με διαφορά 5 βαθμών και μένουν 3 μάτς. Δεν έχει, από τις 5 αυτές δεν έχει καθαρίσει κανείς. Εντάξει, με τον Όφη υπάρχει και άλλη ιστορία βέβαια. Αλλά αγωνιστικά θέλουν να σωθούν. Με τον Όφη και να υπάρχει άλλη ιστορία από τη στιγμή που θα πέσει βαθμολογικά. Ναι. Δεν έχει. Αν ναι. Πέσει βαθμολογικά. Γιατί. Ενώ αν καταφέρει να σωθεί βαθμολογικά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση τη Super League τη ΕΠΟ και του Υπουργού, του κ. Βασιλιάδη. Και το θέμα τη αναδιάρθρωση κλείδωσε. Οριστικά και αμετάκλητα. Θα έχουμε ένα διάρθρωση. Του χρόνου το πρωτάθλημα θα γίνει με 14 ομάδες. Απλά δεν θυμάμαι, θα γίνει με play-off και play-out και με τη μεταφορά βαθμών στο μισό. Νομίζω. Κάτι τέτοιο. Ναι, θα είναι μόνο οι δύο ομάδες ουσιαστικά από τη βαθμολογία που στο ενδιάμεσο εκεί που δεν θα παίξουν τίποτα. Οι υπόλοιποι όλοι θα παίξουν κάτι. Ναι. Έξι και ο πρώτος νομίζω θα μπαίνει, ναι, σε play-off. Έξι θα παίξουν για τον τίτλο. Ναι. Ο πρώτος με τον. Οι έξι πρώτοι θα παίξουν για τον τίτλο σε 10 αγωνιστικές. Έβδομος, όγδος δεν θα παίξουν τίποτα και από τον ένατο και κάτω μέχρι το 14 θα είναι στα play-off. Ο έβδομος και όγδος θα κολλάνε ένσημο και θα κάνουν μπάνιες παραλίες από τον Απρίλιο. Σκέψου τι μάχη θα γίνει για εκείνες δύο θέσεις. Και από το 9 στο 14. Ο πρώτος με τον έκτο. Ο πρώτος με τον έκτο και ο ένατος με τον 14ο θα κάνουν δεύτερο πρωτάθλημα. Δύο γύρων. 10 αγωνιστικών δηλαδή. Αφού τελειώσει το κανονικό πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι 26 αγωνιστικών. Άρα του χρόνου θα έχουμε 36 αγωνιστικές ουσιαστικά. Με όλες τις ομάδες να παίζουν από δύο φορές μεταξύ τους. Και μετά ο πρώτος με τον έκτο να παίζουν άλλες δύο. Και ο ένατος με τον 14ο άλλες δύο φορές. Μείνει πρωταθλήματα. Play-off. Αν θα υπάρχει, δεν θα ξεκινάνε με το 0, έτσι. Δεν θα ξεκινάνε το 0, θα ξεκινάνε με τους βαθμούς τους δια 2. Κάπως έτσι, ναι. Ναι. Μας φαίνεται λίγο περίεργο μια χρονιά να έχεις πάει στην Κύπρο, θα έχεις καταλάβει αυτά. Χαζομάρα το να μπαίνεις σε διαδικασία όπως ήταν και τα play-off, την άποψη ότι ο άλλος δηλαδή παλεύει ένα πρωτάθλημα, έναν run 20 αγωνιστικών για να του κάνεις δια 2 τους βαθμούς, ξέρω εγώ, ή
Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ αυτή τη άποψη. Δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι δεύτερο κόσμο. Δεν ξέρω αυτό. Είναι... Δεν ξέρω πώς θέλουν να κάνουν. Θέλω, αλλά... θέλω να πω, ο στόχος είναι ποιος, να γίνει. Όχι όμως ότι έχουμε για κανένα πρωτάθλημα πρώτη κατηγορία. Οπότε. Το όλο θέμα ποιο ήταν. Ποιο εμπορικό να γίνει. Έχουμε τόσα. Με ποιο τρόπο. Είδες πώς φτάσαμε σε αυτό το θέμα. Από τη στιγμή που το φτάσαμε, στο πιάσουμε. Κατάλαβα λοιπόν ότι το πρωτάθλημα μας δεν είναι εμπορικό. Οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες όλων και μεγαλώνουν. Υπάρχουν, πώς να το πω, τα συμβόλαια όλων των ομάδων είναι 10 δραχμές του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ είναι οι 6 και των υπόλοιπων 12 είναι οι 4. Mm-hmm. Έχουμε θέματα με ομάδες που είναι αδιάφορες μέσα στη σεζόν, αν υπάρχουν πολλές ομάδες με αποτέλεσμα να μην έχουν για το πλέον αξιοπρεπή στο πρωτάθλημα και να πάμε σε κάτι το οποίο θα μας γεμίσει ντέρμπι, θα γίνει πιο εμπορικό και για τον κόσμο και mm-hmm. για την τηλεόραση. Έτσι ώστε η λογική λέει ότι του χρόνου, για παράδειγμα, με βάση την τωρινή βαθμολογία, θα έχουμε 4 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 4 ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 4 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και αντίστοιχα θα έχουμε και 4 Πανιούνις Λάρισα, για παράδειγμα, ή Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Και δεν θα υπάρχουν 5-6 ομάδες αδιάφορες στις τελευταίες 5-6 αγωνιστικές, γιατί ακόμη και οι δύο που δεν θα παίξουν τίποτα, ο 7ος και ο 8ος, μπορεί να είναι κοντά και να παλεύουν είτε για να μπουν είτε για να αποφύγουν τα play-out. Οπότε θα έχουν κίνητρο όλοι ουσιαστικά. Κατά την άποψή μου. Θα το δούμε στην πράξη αυτό, βέβαια. Ναι, γιατί... με βάση αυτό που, με αυτή τη θεωρία θέλουμε να βγάλουμε πιο εμπορικό το προϊόν, έτσι. Ναι. Για μένα το προϊόν καταρχάς θα γίνει πιο εμπορικό όταν διατηρηθεί και σταθεροποιηθεί η αξιοπιστία στο πρωτάθλημα. Είναι ο νούμερο ένα παράγοντας για να γίνει εμπορικό το πρωτάθλημα. Για να είναι και η Ξάνθη και τα Γιάννα και η Τρίπολη και να λένε ότι μπορούν να πάρουν εύκολα το πρωτάθλημα αν παίξουν και αν είναι όντως η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Εδώ είχαμε. Νούμερο ένα είναι αυτό. Εδώ είχαμε την κεντρική διαχείριση και φύγαμε. Είχαμε την κεντρική διαχείριση των ελληνικών και φύγαμε από αυτήν. Τι να συζητάμε. Αφετέρου, νομίζω ότι. Αν θέλαμε πραγματικά το ποδόσφαιρο να το έχουμε σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά τους ανθρώπους που είναι παράγοντες και τους ανθρώπους οι οποίοι σαν παράγοντες για ποιο λόγο ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τότε και με βάση την τωρινή διάταξη που υπάρχει, θα ήταν όλα εντάξει και θα ήταν και πιο εμπορικό και το πρωτάθλημα θα ήταν καλύτερο. Θέλω να πω ότι με λίγα λόγια, το πρωτάθλημα που έχουμε είναι γιατί οι ίδιοι σαν κοινωνία θέλουμε να έχουμε αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό μας αξίζει. 130-0. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. 130. Γι' αυτό και πριν που παντώνεις ότι είναι λίγο δευτεροκοσμικό, ποδοσφαιρικά πάντα μιλώντας, δηλαδή δεν το βλέπεις πουθενά στα προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτό το σύστημα, αλλά είμαστε εμείς σε προηγμένο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για να παίζουμε τα δικά τους δεδομένα. Όχι. Ας πάμε να χτίσουμε όχι, κάτι... από αυτό που είπες, το προηγμένο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είμαστε ευρωπαϊκό. Μόνο αυτό. Ναι, μόνο. Εγώ νομίζω ότι αν τυχόν από την ΕΠΟ κυρίως. Μα βασικά μάλλον σε συνδυασμό με τη Super League είχαν ένα πλάνο συγκεκριμένο που δείχνανε σε παράγοντες οι οποίοι είναι ασχολούνταν πραγματικά με το ποδόσφαιρο και βλέπανε το ποδόσφαιρο ότι μπορούν να πάρουν χρήματα από αυτό με ένα πλάνο συγκεκριμένο ότι μπορούν αν το άθλημα γίνει εμπορικό, το προϊόν δηλαδή αν σεβαστούμε το προϊόν τότε ναι και θα έχεις περισσότερο κόσμο στο γήπεδό σου γιατί θα έρθει ο κόσμος στο γήπεδο εφόσον θα το κάνουμε εμπορικό. Και όχι μόνο επειδή θα βάλουμε να παίξει δύο φορές τα Γιάννα με την Τρίπολη, ας πούμε. Ωραία. Πριν πάμε στο διάλειμμα, είναι λίγο. Ίσως να το λέω και άκομψα, αλλά φτάσαμε να. Πριν από 10 χρόνια. 10 χρόνια δεν έχει Super League. Σαν ναι, το 6-7 ήταν η πρώτη 6-7. Χρονιά. Να πάρουμε. Να πάρουν. Όχι να πάρουμε. Να πάρουν οι ομάδες το πρωτάθλημα από την ΕΠΟ και να το διαχειριστούν αυτές. Και μετά από 10 χρόνια την απόφαση. Για αναδιάθρωση, την επιβάλλει ουσιαστικά με τον οικονομικό τρόπο η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Αθλητισμού. Δηλαδή, ο κύκλος έκλεισε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ναι. Έγινε κύκλος. Δεν έπρεπε να είναι κύκλος, αλλά έγινε. Ναι, αλλά σε αυτή τη δεκαετία, πολλές φορές έδειξε το ίδιο το ποδόσφαιρο, σαν θεσμό, αν θέλεις, γενικά όσοι ασχολούνται γύρω από αυτό, ότι ίσως. Δεν μόνοι τους τα έκαναν σαλάτα. Δηλαδή, φταίει και το ίδιο το ποδόσφαιρο για το ότι ήρθε αυτή η παρέμβαση από την κυβέρνηση. Το 2011 ο Ολυμπιακός Βόλος είχε κληρωθεί να παίξει με την Paris Saint-Germain για το Europa League. Και... με την Paris Saint-Germain θα έπαιζε ο Ολυμπιακός Βόλος. Και υποβάστηκε. Και το 2019
ο άνθρωπος που ήταν πίσω από την ομάδα είναι εκείνος που έχει συμβάλει τα μέγιστα για μια ομάδα η οποία έχει δύο χρόνια ύπαρξης. Δύο χρόνια ύπαρξης. Να ξεκινήσει την πορεία της από τη ΓΑΜΑ Εθνική και να φτάσει στην ΑΛΦΑ Εθνική. Με καλό ποδόσφαιρο. Ο Βόλος, του Σονουσουπού. Δεν έχει κακούς παίκτες. Έχει καλό σύνολο. Έχει ένα προπονητή νεαρό 30 χρόνων. Πώς είναι το παιδί που τον κράτησαν οι παίκτες παρά τα αποτελέσματα. Και θα είναι στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Σας είπαμε ότι πάντα οι Δευτέρες είναι δύσκολες γιατί έχουμε 32 θέματα και ενώ είχαμε 32 θέματα στο μυαλό μας, έχουμε συζητήσει οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα θέματα. Και επιστρέφουμε για να βάλουμε λίγο σε μια σειρά το τι δεν πήγε καλά για τον Άρη και πήγε καλά για τον Παναθηναϊκό και είδαμε αυτή τη νίκη του Παναθηναϊκού και το πόσο δίκιο μάλλον έχει ο Μάκης Κάβος να λέει ότι δεν τις αρμόζει τη Λαμία σε αυτό το χθεσινό 3-0 στη Τούμπα. Επιστρέψαμε. Ο Γιώργος Παναγιωτίδης, ο οποίος ψάχνει να βρει άκρη με την αναδιάρθρωση. Ο Τάσος Ζέρβας, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να την χωνέψει. Δηλαδή, μόνο που δεν έβγαλε τα ακουστικά και είπε: ρε παιδιά, έλεος, τι κάνετε, τι είναι αυτό, what is this. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει καθόλου έτσι, επειδή το συζητούσαμε κιόλα. Τι να πω, να παίξει τώρα 4 φορές με το Ολυμπιακό λες και η City παίζει 4 φορές με τη Liverpool. Δεν ξέρω, ρε παιδί. Μην βάζει σε μέτρο σύγκριση αυτού. Αυτοί είναι κάτι άλλο από εμά. Αυτοί παίζουν κάτι άλλο από εμά. Τώρα μιλάμε για πρωτάθλημα 20 ομάδων. Σωστά. Ναι. Που η ομάδα που ανεβαίνει. Παίρνει τα περασιότερα λεφτά από τηλεοπτικά. Ναι, άσχετα με στα μεγέθη του. Δηλαδή ο Βόλος τώρα παράδειγμα. Αυτό που γίνεται στην Αγγλία είναι σαν να ανέβει ο νούσου που Βόλος. Και να πάρει το μεγαλύτερο τελικό συμβόλαιο. Γεια σας, ήρθατε στην κατηγορία, είναι καλώς ήρθατε. Έχετε 4 εκατομμύρια ευρώ τηλεοπτικά. Για την προσωπία των ανθρώπων του Βόλου, αυτός που δεν θα παθαίνει κοπή από τη χαρά του, θα δώσει το χέρι και θα πει ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, δεν είναι, τώρα, δεν ξέρω πώς θα γίνει να πάμε πιο πίσω. Αυτό. Θέλω να πω αν όντως είναι πραγματικά αυτή η αναδιόρθωση για το καλύτερο, δηλαδή για να είναι πραγματικά πιο εμπορικό το προϊόν και οι ομάδες να είναι ουσιαστικά ενδιαφερόμενες και να έρθει ο κόσμος, να το πούμε, στα γήπεδα για να υπάρχουν πιο πολλά έσοδα. Είναι η ελπίδα. Ναι, μαζί. Δεν το βλέπω απλά. Ναι. Αυτό, επειδή η, ελπίδα, η μία λύση ήταν. Μία λύση. Το ιδανικό ήταν να έχουμε πρωτάθλημα μεγάλο 16 ή και 18 ομάδων. Αλλά 18 ομάδων. Ναι. Ομάδων. Με το μικρότερο τηλεοπτικό να είναι στα 2,5-3 εκατομμύρια. Γιατί μόνο έτσι βγαίνει. Ανταγωνιστικό. Κατάλαβα. Να πάμε σε εποχές 2003 που η κάθε ομάδα πήρε 280.000 ευρώ για να αγοράσει μουσαμά για το χορτάρι της, στα γήπεδά της. Και την πρώτη αγωνιστική του 2003 σε Τούμπα εκείνος ο μουσαμάς κάκι από κάτι πυρσούς. Ή σε άλλα γήπεδα δεν μπήκε ποτέ και έγινε μεταγραφή. Να συζητήσουμε τι. Ουσιαστικά έχουμε αυτό που μας αξίζει. Το τελικό συμπέρασμα είναι αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αυτό είναι η αρχή. Το θέμα είναι ότι με ποιους τρόπους κοιτάζεις να το αλλάξεις. Αν η διάρθρωση είναι προς αυτή την κατεύθυνση, το να μπορέσεις να το αλλάξεις, να το κάνεις πραγματικά πιο εμπορικό, να το σέβονται όλοι, δεν ξέρω. Μακάρι να πιστούν οι παράγοντες ομάδων οι οποίοι δεν έχουν τόσο κόσμο στα γήπεδα, ότι ο δρόμος είναι να πάμε σε αυτό το πλάνο και όχι μέσω του στοιχήματος, ας το πούμε έτσι. Γιατί γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Αυτό. Όταν λοιπόν για να βγάλω την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όταν λοιπόν στις υπόλοιπες πόλεις που υπάρχει πρώτη εθνική, ο Φίλαδος έχει στο μυαλό του να πάω να δω δύο παιχνίδια της ομάδας, αν δεν βγάλω διαρκής είναι 40 ευρώ, ή να τα δώσω σε συνδρομητική. Ναι. Πολύ απλοϊκό είναι αυτό που λέω, αλλά επειδή ξέρουμε ότι ο μέσος όρος των ανθρώπων βγάζει καμιά 650, 700, 800 ευρώ, τα 40 ευρώ είναι 40 ευρώ. Για να δεις ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι έτσι. Στην κατάσταση που είναι το ελληνικό να ποδόσφαιρο. Να πάω και απ' έξω να με περιμένει ο άλλος να μου δώσει το Αφρολέξ. Ναι. Αντί να δώσω τα 17 ευρώ και όπως λέμε μερικοί στα χωριά, για να έχει και η κυρά να βλέπει τις σειρές της και να βλέπω εγώ την μπάλα. Ναι, γιατί στο τέλος εκεί καταλήγουμε. Το πώς θα ξεβολεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τι θα τους δώσουμε για να πάνε στο γήπεδο. Ναι, στον Ολυμπιακό πάνε, γιατί ο Ολυμπιακός κάνει κάτι καλό φέτος. Αφού έφαγε τις κατραπακές του, κατάλαβα ότι η φετινή σεζόν ήταν σεζόν που άλλαξε ομάδα
και δεν ήταν εύκολο να πετύχει. Όταν κατάλαβε ότι μέσα από την αποτυχία μπορεί να βγάλει καλό, είχε με τον Ατρόμητο 27.000 κόσμο. Γιατί δεν πήραν πρωτάθλημα δεύτερη χρονιά, δεν το χωνεύουν γιατί δεν έχουν μάθει έτσι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πίστεψαν σε κάτι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στα καλύτερά του. Είναι λογικό να είναι του μπάγκε μάτι. 50.000 στήρια να βγάλει ο ΠΑΟΚ και το μάτι με το Λεβαδιακό, θα μείνει ο κόσμος απ' έξω. Ο Άρης το ίδιο. Νιώθει καλά. Ο Παναθηναϊκός έκανε τον κύκλο του μέσα σεζόν. Έφαγε την ξενέρα του. Γιατί άδειασε το γήπεδο όταν έφυγε. Κάπως να γυρίσουν αυτοί οι 20.000 που πήγανε τις πρώτες αγωνιστικές. Οι οποίοι θα αρχίσουν να σκέφτονται, ρε παιδιά, θα βγει άλλος και να πάω να δω τι. Η ΑΕΚ σε χρονιά που είναι πρωταθλήτρια και έπαιξε ο Μίλτος Champions League, μετά από ένα σημείο το γήπεδο ήταν μισοάδιο. Εντάξει, έπαιξε και στο ΑΚΑ, αλλά πάση περιπτώσει δεν μάζευε 20.000 κόσμο 25. Σαν πρωταθλήτρια. Αυτό το κομμάτι είναι λογικό όταν ο Ολυμπιακός παίρνει τα πρωταθλήματα το ένα πίσω από το άλλο με το έτσι θέλω και τόσα χρόνια. Αυτό λέω γιατί από την αξιοπιστία ξεκινά το πράγμα. Αν ο παδός της ΑΕΚ είχε την αίσθηση ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα και με λιγότερο καλή ομάδα, επειδή παρουσιάζουμε κάτι έστω ποδοσφαιρικό. Ναι, συμφωνώ. Αλλά με την παντοκρατορία που υπάρχει στον Ολυμπιακό, υπήρχε τόσα χρόνια. Πώς να πιστέψει οποιοδήποτε. Δεν σου λέω, σου λέω κατά τον οπαδό της Ξάνθης. Γιατί να μην έχει ελπίδες ότι θα βγει η Ευρώπη. Ή ότι μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό με στην έδρα του, τον Πάγκο με στην έδρα του, τον Άκη με στην έδρα του. Συμφωνούμε, αλλά να δούμε αν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει πιο αξιόπιστο. Λοιπόν, όσοι εμείς βλέπουμε φάσεις από το Πανετολικό Ολυμπιακό που ήταν ίδιο με το μάτς του Μπάγερν Ντόρτμουντ. Με δοκάρι ξεκίνησαν αυτοί που φόρουσαν κίτρινα και αυτοί που φόρουσαν ερυθρόλευκα έβαλαν 5 γκολ μετά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Εκεί που ο Άρης δέχεται 2 γκολ από την ίδια του πλευρά. Και εδώ είναι σε ό,τι πρέπει να σταθούμε. Όταν παίζει ένας ο Βαλεριάνος δεξιός μπακ, που δεν είναι δεξιός μπακ, νομίζω χρεώνει την επιλογή στον Παντελίδη. Αν και το ξανακάνει. Ο Άρης, και... μέχρι και το. 55 εκεί 60 νομίζω ότι ήταν πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Απλά φαινότανε ότι το μάτι θα πάει 1-0 ή 0-1. Δηλαδή έτσι το βλέπα εγώ. Δεν έβλεπα κάποιο κάτι άλλο. Ο Άρης χωρίς το Ματίγια πάντως είχε δημιουργία 0. Και ακόμη και όταν είχε την μπάλα στα πόδια του και πατούσε καλύτερα, δεν απείλησε ουσιαστικά. Πέρα από τη φάση με το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν και ωραία στρωμένη επίθεση μετά από κλέψιμο μπάλα, ωραία μετάβαση. Από εκεί πέρα δεν είχε κάτι άλλο δημιουργικά χωρίς το Ματίγια. Σωστό αυτό. Γίνεται το 1-0. Και ο Άρης δεν ξεβολεύεται. Ο Άρης και στο Καρασκάκη νομίζω τον έφαγε τον γκολ. Σαν να τελείωσε το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι θέμα πραγματικά. Γιατί από εκεί και πέρα ήταν σαν να τα παράτησε. Και συνολικά αγωνιστικό το τι δεν κάνει ως οργανισμός μέσα στις τέσσερις γραμμές του κηπέδου, αλλά και ατομικά, αν του λείπει ο παίχτης που στα πρώτα 2-3 λεπτά που θα έχει γίνει το 1-0 για τον αντίπαλο. Σκουντήσει λίγο τους υπόλοιπους. Ναι. Έλα, πάμε. Να πάρει την μπάλα, να δείξει λίγο διάθεση, να κάνει κάτι που να ξυπνήσει τους υπόλοιπους. Σωστό. Δεν τον έχει αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης ίσως και αυτός να μην είναι σε. Δηλαδή δεν βρίσκω από κάποιον ότι μπορεί να τους ξυπνήσει. Πολύ θεωρητικό και φιλολογικό είναι να πει κανείς ότι ο Άρης πήγε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Λίγες μέρες αφού του ουσιαστικά κλείδωσε κατά 99,99%. Ναι, ότι η πέμπτη θέση στην Ευρώπη. Ακόμα και αυτό μπορεί να έχει παίξει έστω και τον ελάχιστο ρόλο στην όλη κουβέντα. Επέφερε χαλαρότητα. Ναι. Αυτό είναι το ένα παιχνίδι στο οποίο επαναλαμβάνω. Το δείξαμε και στο Repress. Το μοτίβο των δύο γκολ του Παναθηναϊκού. Που το ένα ξεκινάει από τον οικονόμου. Που μπορεί όλοι να τον ξεχνάνε στη φάση, αλλά την έχει δημιουργήσει από την άποψη με το οποίο περνάει την κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Και εκεί τελειώνουν όλα, γιατί αν ο παίκτης εκεί κάνει σωστή τη σέντρα, μετά δεν θυμάμαι και ποιος παίκτης του Άρη ήταν, που πέρασε την μπάλα μπροστά του, που στην πρώτη φάση του replay σκέφτομαι μία αυτόματα. Καλά ρε μάνα. Καλά ρε φίλε. Καλά ρε, εσύ. Περνάει μπάλα μπροστά σου, τι κάνεις. Στην δεύτερη φορά που το δείχνει replay από πίσω. Ο Βαλεριάνος. Που ήταν μπροστά στην αιστεία. Που ήταν μπροστά στην αιστεία. Στο πρώτο γκολ αναφέρθηκε. Ναι, στο πρώτο γκολ. Στο πρώτο γκολ. Πρώτο, πρώτο που έχει αργήσει να κλείσει και περνάει παράλληλη παλιά μπροστά του και απλά περπατάει. Ναι. Ο Κόρκουτ, ναι. Και στο δεύτερο γκολ που δείχνει πάλι το replay από πίσω και είναι διαφωτιστικό. Που ο Βαλεριάνος πηγαίνει περπατώντας να βγει να μαρκάρει στη γραμμή και περνάει και δεν γυρνάει να καλύψει και τον Βέλεθ που έχει βγει στην πλευρά του. Και αντί τα κάνει όλα λάθος, εν πάση περιπτώσει. Και αντί
Και βάζει και ο Ινσιό το, αυτό το, το πανέκτημα γκολ, το όλο το, το σκαυτό. Τι γκολ έβαλε, ρε παιδί. Πω, πω. Έπαθα πλάκα. Αυτό είναι ποιότητα, εντάξει. Δεν το πίστευα. Ποιότητα, εντάξει, ο τέτοιο δεν έχει κατάλαβα. Το βγαίνουν και κανένα φορά κάτι τέτοια τυχαία. Αυτό, βγαίνουν. Αυτά τα γκολ γίνονται πιο όμορφα όταν υπάρχουν και ένα-δυο παίκτε που προσπαθούν πάνω σε γέμα το κόψουν και λε μπίκι Ρουβιάν. Τώρα κάνει δηλαδή, λόμπα από τη μικρή περιοχή κοντεύει να φτάσει. Ναι, προσπαθώ να σκεφτώ το... να έρθω στη θέση του πέτου του επιθετικού και λέω ναι, έτσι το ήθελα. Δεν ήθελα να σκάσει μπάλα. Ήθελα εκεί να ταλαιπωριέται ο κόσμο και, να... και να μην μου τη βγάζουν. Το βασανιστικό. Το ένα μάτς ήταν αυτό. Το άλλο μάτς, στο παιχνίδι τη Ξάνθη με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κάνει ένα τυπικό παιχνίδι του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Όπως και η Ξάνθη. Και η Ξάνθη κάποια στιγμή. Σαν να νιώθω ότι δεν θα με ξεβολέψουν, παιδιά. Προηγούμενα 0 εκεί θα βγει. Έχω. Η Ξάνθη είτε ήταν στο 47 το μάτς, είτε στο 57 το 67, είχε μια σιγουριά ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Αλλά νομίζω ότι όμως, επειδή το μάτς το, δεν το παρακολουθούσα πολύ, νομίζω ότι από αυτά που άκουσα, ότι αν έβλεπες το παιχνίδι, καταλάβαινε ότι έχει, δηλαδή είναι κοντά. Μπορεί να χάνει, αλλά είναι κοντά. Θα το βρει. Η ΑΕΚ είχε μία ευκολία την οποία την έδινε η Ξάνθη στο να φτάνει έξω από την περιοχή. Όταν κατάφερε πρόβλημα. Να έχει κινητικότητα ο Μάνταλος και να αρχίζει να λειτουργεί όπως τα προηγούμενα παιχνίδια του Χριστή, κινούμε, αλλά κάποια στιγμή έχετε κάποιος κοντά μου και πάω να τελειώσω εγώ τη φάση, τελική πάσα. Ωραία. Ας το κάνουμε αλλιώς. Πάμε. Θα πάρω την μπάλα, να κινηθώ στο χώρο και να την απλώσω. Να ξέρω την απλώνω όσο μπορώ. Στα άκρα. Και θα φέρουμε την μπάλα στην περιοχή. Σωστά. Και άμα φέρουμε την μπάλα στην περιοχή, μια χαρά παίκτες έχουν να το τελειώσουν. Να το τελειώσουν. Ναι. Η ΑΕΚ έχει μπει σε μουτ τελικού. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ κερδίζει από συνήθεια και οι δύο ομάδες πάνε στον τελικό. Επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερο τις βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο να αποδίδουν όπως απέδιδε η αντίπαλος της πέρυσι. Η ΑΕΚ πέρυσι κέρδισε τα παιχνίδια γιατί κατάλαβαν ότι θα είναι πρωταθλητήρια και θα το πάρει και έπαιρνε μια άβρα ότι ξέρετε παιδιά, εδώ σήμερα ήρθαμε γιατί παίρνουμε το πρωτάθλημα εμείς και θα κερδίσουμε. Εντάξει, έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Όσο και να προσπαθήσετε, αυτό θα γίνει. Γιατί έτσι. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Χθες ήταν το πιο τρανό παράδειγμα στο μάτς του ΠΑΟΚ γιατί από όσο μάτς αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ τελευταίο διάστημα που παίζει με αυτή την άβρα, η Λαμία ήταν η καλύτερη. Ναι. Στο χθεσινό παιχνίδι. Τον ζόρισε περισσότερο από ότι οι υπόλοιπες. Αλλά πάλι ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο με αυτή την άβρα χωρίς να εντυπωσιάσει, χωρίς να κάνει τίποτα σπουδαίο, να πάρει το παιχνίδι. Και άνετα με τον Μπερτόλιο χθες κάνουν μια παιχνιδάρα. Ναι, η Λαμία συνολικά έχει εξαιρετική παρουσία. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τώρα πριν πάμε στον ΠΑΟΚ για να πω ότι στην ΑΚ έχω την αίσθηση ότι σαν να φορμαρίζεται. Την έχει μαζέψει με ομάδα έχει βρει που τα, αρχίζει τα να βρίσκει ένα κίνητρο και ο ΠΑΟΚ θα την βρει στον τελικό με βάση δεν γίνει κάτι. Όπως λέει και η ΑΚ τον ΠΑΟΚ. Σε πολύ καλή κατάσταση με κίνητρο. Επομένως για αυτούς τύπου ότι πάμε για double κτλ. Εντάξει, ηρεμήστε, θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ είναι μια κατά πολύ καλή ομάδα. Μιλάμε για ένα αλλά μάτς. Είναι ένα παιχνίδι έτσι. Και η ΑΕΚ θα είναι πολύ καλή. Δεν θα είναι το χάλι της πριν ένα μήνα. Σε καμία περίπτωση. Η την έχει αλλάξει πολύ, έχει αλλάξει πολύ την εικόνα της. Έχει βρει τα κουμπιά που χρειαζόταν για να δώσει κίνητρο σε παίκτες. Είναι με τεράστια υπόθεση οι ποδοσφαιριστές να γουστάνε το προπονητή. Έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι που είναι φίλοι του ΠΑΟΚ και θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα θα πάρει το double. Αν του ρωτήσει πόσα παιχνίδια και διακρίνεται το τελευταίο μήνα, θα σου πούν κανένα. Και λογικό είναι. Δεν γιατί θα μείνουν στο ότι πώς έγινε το 1-1 κάτω ή την ΑΕΚ αργότερα που είχε μια κακή εικόνα. Ναι, έχουν εκείνη την εικόνα στο μυαλό του. Ναι. Όχι, που δεν έχει καμία. Και ο ΠΑΟΚ που για ακόμη μια φορά τα έχει να τονίσουμε ότι τελευταία 3, 4, 5 παιχνίδια πόσα που έχει την ίδια εικόνα. Κερδίζει με την. Μέτριο. Μπορεί να δείξει. Το που κερδίζουν κάτι. Οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος που παίρνουν πρωτάθλημα το πρωτάθλημα στα χέρια του και τελειώνουν τη σεζόν. Πολύ μέτριος. Λαμία, μια πολύ καλή ομάδα που παίζει, που ξέρει να κρατάει τη συνοχή της. Οι γραμμές της ήταν πολύ κοντά. Έχουμε ξαναμιλήσει για το Χάβο. Για το Χάβο και αυτό που έχει για καταφέρει. Για το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει στη Λαμία. Ότι πήρε, γιατί και πριν το Χάβο ήταν σφιχτή ομάδα η Λαμία. Η Λαμία έχει καλές μονάδες. Ναι. Αλλά το έχω μονάδες από το έχω ομάδα είναι
πάρα πολλές φορές που απέχει. Τη έδωσε ένα κλικ παραπάνω ο Χάβρας. Και στο δημιουργικό κομμάτι και επιθετικά να απειλεί περισσότερο. Κοίταξε, αν εκείνος ο εξτρέμ που είχαν ο δεξιά που έπαιζε χθες μπορούσε και ήταν πιο ουσιαστικό όσον αφορά τα γκολ, γιατί είναι πολύ διαιτητικό, θα μπορούσε να πάρει από αυτόν πολλά πράγματα. Ο Ασούμπρε. Ασούμπρε αυτό. Καλό παίκτη. Τώρα τα πρώτα του μέτρα και η εκρήξή του σου θυμίζει λίγο πιο προσφυγητή από άλλα πρωταθλήματα. Αλλά καταλαβαίνει μετά ότι στη τελική προσπάθεια έχει πρόβλημα. Καταλαβαίνει γιατί είναι Ισλαμία. Ναι, καταλαβαίνει. Και χθε ο Αντέτζο πάλι. Έχω κόλλημα με αυτόν τον Αντέτζο. Αν δείτε πώ χάνει τον Ενρίκε στο πρώτο γκολ. Σα σταματημένο μένει στην άμυνα ο Αντέτζο. Ενώ έχει στοιχεία καλού παίκτη, καλού στόπερ. Έχει δυνατό κορμί ψηλό. Αλλά και ώρε είναι λίγο χαμηλά. Κολοφουτιά. Έτσι να το πω, έτσι κομψά. Ναι. Έχει το ξεπέταγμα αυτό, βγάζει την ενέργεια στο παιχνίδι. Γενικά, για άλλη μια φορά, όταν αντιμετωπίζει ομάδες οι οποίες έχουν μια συνοχή, είναι κοντά γραμμές, δεν βρίσκει λύσεις. Είναι κουραστικό στο παιχνίδι του, γίνεται προβλέψιμο, πολύ σωστά λες Γιώργο. Αν τυχόν δεν πάνε σε υπεραριθμίες από τα άκρα με Μάτος και Βιερίνια, πολύ δύσκολα. Και βλέπουμε ότι και το γκολ έρχεται από μια ατομική ενέργεια του Μάτος που. Εντάξει, είναι φυσικά εκεί, γίνεται και η φάση λίγο είναι περίεργη γιατί κάποιοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι θα πετάξει την μπάλα έξω ο άλλος κτλ. Ωστόσο, έκανε πολύ καλά και συνέχισε γιατί δεν παίζαμε και καθόλου με τα πεσήματα. Ο Πάκο έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Αν δηλαδή ο Πέλκας που ακόμα δεν δείχνει τον Πέλκα που γνωρίζουμε όσον αφορά την απόδοσή του, ο Βίσεσβαρ εμφανίζεται και δεν εμφανίζεται σε σημεία του παιχνιδιού. Για να μπορέσει να πάρει κίνηση στα μεσοδιαστήματα, ανάμεσα δηλαδή στις δύο γραμμές, έχει πρόβλημα ο Πάουκ. Και ο Πάουκ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σε μικρό χρονικό διάστημα πήρε πράγματα από το Μίσιτς. Ναι, θετικός. Πολύ θετικός. Προσπάθησε να παίξει κάθετα όσες φορές μπήκε. Ήταν και λίγο εκεί επειδή είχε μπει ήδη τον γκολ και βλέπαμε και τη Λαμία, σαν να έχει χάσει στο συγκεκριμένο σημείο λίγο τη συνοχή της. Ο Μίσιτς, νομίζω τώρα που λείπει ο Μαουρίσιο και θα λείπει για καιρό. Είναι πιο κοντά στα στοιχεία του Βραζιλιανού. Δεν λέω ότι είναι ίδιος παίκτης, καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, αλλά ναι. Τα στοιχεία του παιχνιδιού του μοιάζουν περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες που έχει ο Πάουκ στη μεσαία γραμμή. Τώρα, αυτό που αναφέρεις είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουν σίγουρα όσον αφορά στην ΠΑΕ για τις αποφάσεις που θα πάρουν. Γιατί ο Πάουκ έχει συνηθίσει το παιχνίδι του να περνάει από το Μαουρίσιο. Ο ρυθμός του παιχνιδιού να κοντρολάρεται από το Μαουρίσιο. Κάποια στιγμή προς τη διακοπή του, την επόμενη διακοπή που θα έχει το πρωτάθλημα πριν τις αγωνιστικές και το υλικό του κυπέλου. Θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σημείο που βρισκόταν ο ΠΑΟΚ πέρυσι. Να έχει μια ομάδα η οποία έχει κάνει εξαιρετικό δεύτερο γύρο, έχει βρει πατήματα, έχει προπονητή τον οποίο θα το κρατήσει και πάει για μετρημένες προσθήκες. Και ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια σεζόν στην οποία τελειώνει πετυχημένα, με τον μεγάλο του στόχο να είναι πρώτον πυλών. Αλλά να πρέπει να αλλάξει πράγματα. Γιατί η μεσαία του γραμμή ξεκινάει από το ένα, το Μίσιτς. Ναι. Από έναν δανεικό. Μετά πάμε σε άλλον δανεικό. Τον Ολιβέρα. Για τον Ολιβέρα θεωρώ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτό. Σε αυτό αναφέρει το Μίσιτς. Ο μόνο σίγουρο που θα είναι στο ρόστερ είναι ο Μίσιτς. Ξεκινάω τη συζήτηση χωρίς τον Ολιβέρα. Κάνια Σάχοβ δεν έχουν ανανεώσει. Δεν ξέρουμε αν θα ανανεώσει ένα από του δύο ή και οι δύο. Και μπορεί ο και κανένας. Φέρνουν επιστρέφει από τραυματισμό. Ο Μαουρίσιο δεν θα έχει επιστρέψει από τραυματισμό. Επομένως, είναι ένα τεράστιο καιριού. Υπάρχει πρόβλημα. Τεράστιο κενό. Εκεί. Και για το τελείωμα της εκπομπής, επειδή το συζητούσαμε πριν από την εκπομπή, επειδή το έχουμε πει αρκετές φορές, δεν είναι θέμα ανάλυσης αγωνιστικής, είναι θέμα ανάλυσης νοοτροπίας. Την βρίσκαμε παλιότερα, τη βρίσκουμε και φέτος και θα τη βρίσκουμε πάντα. Το λάθος του Μπίσεσβαρ είναι δεν πειράζει παλικάρι μου, το λάθος του Πέλκα είναι τι μας ήρθες εσύ τώρα, άσε μας τώρα. Πέρσι είχε διψήφια assist goal. Φέτος που είναι λίγο. Όχι τόσο καλή χρονιά, το θα πούμε έτσι. Τους Έλληνες τους κατσιάζουμε, τους περνάμε γενιές 54. Ακριβώς. Αυτό είναι μια αρρωστημένη νοοτροπία, έτσι ξεκάθαρα. Αρρωστημένη νοοτροπία. Από τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή της κουβέντας που έφερα αυτό το θέμα στην κουβέντα, ξεκίνησε ότι γινόταν, γίνεται. Και θα γίνεται. Και από ό,τι φαίνεται. Πέλκας που εντάξει, καταλαβαίνει και ο ίδιος χθες νομίζω βέβαια ότι δεν ήταν καλός. Δεν πειράζει να μην είσαι καλός. Αυτό είναι το θέμα, η αντιμετώπιση είναι από το κλαμπ. Ακριβώς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν πειράζει να μην είσαι καλός. Δεν είναι όλοι καλοί. Έτσι. Αλλά είναι τρομερή η διαφορά αντιμετώπισης. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω και έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να αλλάξει.
Ξενομανία δεν είναι τέτοιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει, τι, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Λες και ξεκινάμε την όλη μας σκέψη διαφορετικά. Ναι. Το δικό μας παιδί. Η αφετηρία της σκέψης είναι λαθασμένη. Από εκεί, τέλος. Δηλαδή, όπως και όπου και να το πας μετά, είναι λάθος, φίλε. Ξεκίνησε λάθος. Άστο, μην μιλάς. Τελείωσε. Γι' αυτό, επειδή το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και επειδή έρχονται παραδείγματα και στιγμές που, όπως είπε ο Τάσος, ξέζεσαι στην κερκίδα, το οποίο τις καταλαβαίνει. Τι νιώθεις, αυτό το. Αυτό. Ναι, αυτό που υπάρχει, ναι, που υπάρχει πρόβλημα. Ο καλύτερος να είναι ο ένας, ο χειρότερος να είναι ο άλλος. Πάτρε κατάκι. Ακριβώς. Και αυτός είναι και ο ρόλος που βλέπουμε τώρα τον Κουλούρη να κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά και μάλλον μακάρι το παιδί να φτάσει και στα 20 τέρματα στο πρωτάθλημα. Και αντί στον ΠΑΟΚ να χαίρονται και να λένε ορίστε, έχουμε και το φόρτι μόνο της χρονιάς. Η αφορμή της κουβέντας είναι από την αποδοχή σε αυτό που συζητούσαμε τον Τάσο πριν την έναξη εκπομπή στο διάδρομο εδώ που θα βγει σε λίγο δυτής να σφίξει το πέναλτι. Για τον Κουλούρη που λέμε ναι, να έρθει και λέω τόσο τι να έρθει, να τα ακούει πάλι. Έτσι. Που το να τα ακούει δεν πηγαίνει ότι δεν θα παίξει καλά ο Κουλούρης. Πηγαίνει στην ανοχή του λάθους της κερκίδας από το δικό μας παιδί. Του Άκπομ και ο Σβιντέρσκι χάουν γκολ τελευταία. Αν ειδικά ο Άκπομ. Ο Κουλούρης εχθές του Άκπομ, θα σου πω. Που τον Άκπομ εννοείται ότι το στηρίζουμε όπως όλους τους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνει πόση διαφορετική αντιμετώπιση θα είχε σαν ποδοσφαιριστής. Σίγουρα. Δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ, θα λέγαμε, στο δευτερόλεπτο. Που δεν το συγκρίνουμε. Για τον Άκο λέμε, εντάξει, γαζέλα, το ναι, φάβο, το άτι και μαθαίνει, τα λοιπά. Μαθαίνει ακόμα το παιδί. Δεν το συγκρίνουμε. Θα το βρει, Για λέει πως έχεις υπομονή μέσα στον αγώνι για τον άλλον παίχτη. Ναι. Θα το βρει σιγά σιγά. Και δεν το συγκρίνουμε με τον Μπρίγιοβιτς, παράδειγμα, που τα έβαζε και εντάξει, υπήρχε ανοχή όταν τα είχαν. Είναι ένας φορ έτοιμος, φορ περιοχή στα 30. Το συγκρίνουμε τον Κουλούρη με τον Άκο, που είναι παρόμοιες περιπτώσεις παικτών. Στην ίδια ηλικία, με πάνω κάτω παρόμοια χαρακτηριστικά. Που και ο Άκπομ τώρα χάνει τα γκολ όπως τα χάνει και ο Κουλούρης ενώ έκανε άλλες δουλειές μες στο γήπεδο πέρσι. Δηλαδή μοιάζουν πολύ. Και ο ΠΑΟΚ για τον Άκπομ πλήρωσε 1,2 για να τον αγοράσει. Και ο Κουλούρης ήρθε από την Ακαδημία του. Τάσκασε αλλά... και το κοινό λέγω μόνο. Τάσκασε. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά για τον Άκπομ, όπως είπε, θα το βρει. Τον Κουλούρη μην τυχόν και το φέρετε πίσω. Μα 20 γκολ, 23, πώς θα τελειώσει τη σεζόν. Δεν τον θέλουμε. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά κόσμο. Και πολύ δύσκολα αλλάζει. Έχει βαθιές ρίζες. Όλων των ομάδων. Δεν υπάρχει θέμα. Παράδειγμα είναι τώρα αυτό με τον Κουλούρη. Είναι οτροπία όλων των ομάδων. Είμαστε όσον αφορά τους ξένους, έχουμε ανοχή και, να τους, και υπομονή να τους δούμε και θέλουμε να περιμένουμε. Και οι ποδοσφαιριστές που γίνουν είτε από τη δική μας ακαδημία, είτε είναι Έλληνες και τους έχουμε πάρει στην ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα, δεν έχουμε υπομονή. Ας βάλω και κάτι άλλο στο τραπέζι. Για να μην νομίζει κανένας ότι είμαστε υπέρ των Ελλήνων ή υπέρ των ξένων, ή ότι προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε αν κάποιος παίκτης δεν είναι καλός ή καλύτερος από τον άλλο. Εγώ προσωπικά τον είμαι και τον Ιωκή υπέρ των Ελλήνων. Μιλάμε γιατί. Εγώ στέκομαι στην νοοτροπία. Διαφορά αντιμετώπιση που υπάρχει. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν φορές, θέλετε 8 στις 10. 8 στις 10 που υπάρχουν ποδοσφαιριστές ξένοι που έχουν έρθει και έχουν πάρει θέση κάποιων Ελλήνων που ήταν καλύτεροι. Δεν μιλάμε για το ποιος είναι καλύτερος και ποιος όχι. Επαναλαμβάνω. Μιλάμε για την νοοτροπία που μπαίνει σε αυτό το απλό που λες Τάσο. Το δεν πειράζει το παιδί, θα μάθει. Και το άλλο, και το άλλο παιδί. Η μάνα το έκανε. Παιδί είναι και τα άλλα. Και απ' αλλού. Άντε τώρα, ναι. Πώς να το κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Πώς να το κάνουμε. Άμα είναι τότε να... Survivor να δείτε. Και άμα κερδίζουν οι... Άμα... Χάνουν οι Τούρκοι να πείτε εντάξει δεν πειράζουμε. Τα παιδιά να μάθουν. Θέλει υπομονή, θέλει όλοι μαζί να μπορέσουμε αυτό να το αλλάξουμε. Μακάρι να το αλλάξουμε. Βέβαια η συζήτηση αυτή, άμα τη συνεχίσουμε, συνεχίζεται στο. Στην παιδεία, στην όχι, στο συγκεκριμένο θέμα, συνεχίζεται στο. Δεν πειράζει, μπορούμε να πάμε τα δικά μας παιδιά, τα Έλληνα, για τώρα που δεν έχουμε λεφτά. Έχει ο πρόεδρος λεφτά, άντε φέρε καμιά παιχτάρα. Με αυτούς θα παίζουμε, πάνε πλήρωσε, φέρε κανέναν. Έτσι, έτσι. Αυτά τα ωραία. Α, και δεν βγάζω τον εαυτό μου μέσα, έτσι. Γιατί και εγώ. Δεν γεννήθηκα κάνοντας αυτή τη δουλειά. Εγώ στην κερκίδα θυμάμαι ότι κάποια στιγμή όταν από άλλη θέση γνώρισα τον κύριο Βρίζα, του είπα: Ζήση, γεια σου. Δεν θα με έχεις ακούσει ποτέ, αλλά είμαι αυτός που το 97 φώναζα: βάλτε του τσέπε στο τσορτσάκι, δεν μπορώ να τον βλέπω έτσι. Τι ψέματα να πω. Ναι.
Και μπράβο σου και που το. Μα είχα την οτροπία ότι τι μου τρέχει αυτό εδώ πέρα όπου να είναι. Έτσι. Βάλτε τουλάχιστον τσέπε στο τσορτσάκι να βάζει τα χέρια. Ναι. Τόσο ήξερα. Τόσο έλεγα. Το θέμα είναι πολύ... ότι τώρα έχει σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πάντα μου έχουν πει να κάνω μια αποφώνηση στην εκπομπή με το να σκέφτομαι τι έχουμε πει. Αλλά παιδιά, άμα είναι να θέλουμε μια εκπομπή ολόκληρη να πω τι. Σήμερα πιάσαμε πολλά. Πιάσαμε αρκετά θέματα. Από το κλικ του Ντολοφαίου, τον τρόπο με τον οποίο η Ντόρτμουντ έφαγε τη σφαλιάρα. Και κλείνοντας αυτό, εάν η Ντόρτμουντ δεν δει αυτό το παιχνίδι ότι ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά και ότι οι άλλοι μας τσαλαπάτησαν, έχει χάσει το πάει, την πήρα από κάτω τελείως. Και έχει να παίξει με Σάλκη και Γκλάντμπαχ. Αν το δει ότι ξέρει τι, δεν μα βγήκε, ρε φίλε, το μάτς. Δεν μα βγήκε. Και ψέματα να πει στον εαυτό του, ψέματα να πει, ξέρει τι, δεν μα βγήκε το μάτς. Είχαμε να δοκάρει στην αρχή και μετά μα πήρε η Βούρτσα Σβάρνα. Τέλος. Αν το δει ότι πόπο μα πάτησαν αυτοί και είναι πρώτοι. Τελειώσαν τα βιολιά. Ασχοληθήκαμε λίγο με αυτό το κενό που έχει ο Άρης στην ίδια του, στην ίδια πλευρά, δύο φορές και το πλήρωσε και έφυγε χωρίς βαθμούς για ακόμα μια φορά από την Αθήνα. Με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον ξεκάθαρα έχει ένα διάστημα, τελευταίο χρονικό διάστημα που εκμεταλλεύεται τις μονάδες του και όχι το σύνολό του. Για την ΑΕΚ, καθώς θα είναι μεγάλη αντίπολος του ΠΑΟΚ, όπως θα δείχνουν στον τελικό, η οποία αρχίζει και γίνεται σύνολο και όχι μονάδες. Και ανανεώνουμε το ραντεβού σας, το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο με συζήτηση και για τους πρώτους προημιτελικούς του Champions League. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με το πέναλτι. Να είστε όλοι καλά. Το ραντεβού σας με το ανάλυση του bypress.gr είναι αύριο στις 2. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.